Στα τέλη Ιανουαρίου του 2020, λίγο μετά. At the end of January 2020, when the Control and Prevention Disease Center of USA was open, Alyssa Eckert and Dan Higgins, graphic designers, had within just 1 week create a visual reproduction representation of the new invisible virus, the new enemy. At that point, virus was not yet a pandemic, so Eckert had to balance the seriousness of this threat with the beauty of the situation, so that people would be interested as they scroll down on social media and never forget it. The result of the work of these two medical designers, graphic designers, marked the visualization of the most deadly challenge of public health in this century. We see this in all informative material. Alyssa Eckert is in ASF. She is going to disclose the secrets between her images. That is the most recognized SARS image picture worldwide. Mr. Banolis Babatsikos, specialist in visualization, will moderate the discussion. Hello everyone. Thank you very much for being here. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί μας την Αλίσα Έκερτ, ειδικό στις ιατρικές οπτικές αναπαραστάσεις, η οποία μας έδωσε την εικόνα, την πασίγνωστη πλέον εικόνα του κοροναϊού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλίσα, που κατάφερες να είσαι μαζί μας στο Athens Science Festival και θα μας εξηγήσεις πώς εμπνεύστηκες να μας δώσεις αυτή την πολύ πλέον αναγνωρίσιμη εικόνα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που παρακολουθούν τις συζητήσεις μας και θέλουν πάρα πολύ να μάθουν. Εγώ είμαι ο Μανώλης Μπαμπάτσικος, είμαι και εγώ ειδικός ιατρικής οπτικοποίησης και έχω δουλέψει πολλά χρόνια και σε games και σε άλλα projects οπτικοποίησης και ήρθα πριν 5 χρόνια στην Ελλάδα και έχω φτιάξει μια δική μου εταιρεία με βάση την μάλλον που στοχεύει να δίνει ως προϊόντα ιατρικές οπτικοποίησης σε εκπαιδευτικά κέντρα, σε οποιοδήποτε φορέα το χρειάζεται. Προσπαθούμε να μεταφέρουμε όλη αυτή τη γνώση που υπάρχει στο ιατρικό πεδίο στο ευρύ κοινό. Αυτός είναι ο στόχος μας. Σήμερα έχουμε μαζί μας λοιπόν την Αλίσα Έκερτ που δουλεύει στην CVC. Έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και μαζί με τον Dan Higgins, τον συνεργάτη της, κατάφεραν να οπτικοποιήσουν μια προσομοίωση του κοροναϊού . Έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που βρίσκεται σήμερα μαζί μας να μας μιλήσει για την εμπειρία της.
Φυσικά θα έχουμε πολλές ερωτήσεις μετά την ομιλία της και εσείς από το κοινό μπορείτε να πάλι να γράψετε στο chat οποιασδήποτε ερωτήσεις θέλετε. Αλίσσα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η εισαγωγή. Είμαι η Αλίσσα Έκερτ. Θα σας μιλήσω για την οπτικοποίηση ιατρικών θεμάτων και επιστημονικών θεμάτων. Να ευχαριστήσω καταρχάς για την πρόσκληση και θα μιλήσω τώρα για το μικρό πεδίο της οπτικοποίησης ιατρικών θεμάτων. Δουλεύω στην Ατλάντα, Τζόρτζια, στο κέντρο, στο CVS, το οποίο είναι κέντρο για την διάδοση ιατρικών θεμάτων και φαντάζομαι ότι αυτή την εικόνα την αναγνωρίζετε. Πριν σας πω πώς φτάσαμε να την φτιάξουμε, θα πρέπει να ξέρει κανείς το προφίλ ενός ανθρώπου, ενός σχεδιαστή. Εγώ ως παιδί πάντα σχεδίαζα και ό,τι έβρισκα μπροστά μου το σχεδίαζα. Όταν έγινα περίπου 13, έπαιρνα όλο μαθήματα σχεδίου στο σχολείο και καθώς έφτιαχνα αυτά τα σχέδια, έπαιρνα και μαθήματα στις επιστήμες, βιολογία για παράδειγμα, συγκριτική ανατομία, χημεία, μου άρεσαν πάρα πολύ. Με ενδιάφεραν αυτά τα μαθήματα. Αυτά είναι σχέδια από σκύλους που είναι πάρα πολύ παρόμοια με όσα γίνονται σήμερα. Αυτά τα έκανα στο σχολείο. Όταν πήγα στο κολέγιο, είχα ένα major στη βιολογία και έμαθα πάρα πολλά καλά για την οπτική αναπαράσταση των βιολογικών ενιών. Πήγα στο Πανεπιστήμιο της Georgia και εκεί κατάφερα να συνδυάσω τα δύο μου ταλέντα, το σχέδιο και την βιολογία και έκανα ένα μάστερ στην ιατρική οπτικοποίηση μετά. Όταν έκανα την υποβολή των χαρτιών μου σε αυτό το πρόγραμμα, είχαμε μια πολύ μικρή ομάδα και κάναμε πάρα πολύ στοχευμένη δουλειά. Ιατρική τέχνη. Να σας δείξω κάποια παραδείγματα από τα έργα που έχουμε κάνει στο CDC. Να, εδώ για παράδειγμα, έχω κάνει πάνω από 100 απεικονίσεις γέννας και νεογέννητων. Έτσι μπορεί κανείς να δει κάποια ελαττώματα που προκύπτουν, που φαίνονται στο βρέφος καθώς στο νεογέννητο, αμέσως μετά τη γέννηση. Και εδώ κάποια μελέτη για τα μικρά αυτά θηλαστικά, τις νυφίτσες και το εσωτερικό των οργάνων τους. Μ' αρέσει πολύ να κάνω δουλειά για τα ζώα, ποντίκια, νεκτερίδες, χιμπατζίδες, νυφίτσες φυσικά, με ευρία γκάμα οπτικογραφήσεων. Επίσης, έχουμε και τριδιάστατα οπτικά μοντέλα, διάφορους ιούς και βακτήρια τα οποία μπορούμε να απεικονίσουμε με εύληπτο τρόπο. Και κάνουμε και 3D. Ας πούμε, δείχνουμε την βλάβη των κυττάρων μέσα στο αυτί από τον υψηλό επίπεδο ήχου. Το 2019 δημιουργήσαμε εικόνες βακτηριδίων για να δούμε την αντίσταση των στα αντιβιωτικά. Θέλησαμε να δούμε ποια ήταν η συμπεριφορά, η οπτική συμπεριφορά των βακτηριδίων που ανθίσταν το περισσότερο.
έπρεπε να έχουμε την εικόνα μας και σε ανοιχτό και σε σκούρο φόντο, ώστε να χρησιμοποιηθεί η εικόνα μας σε διάφορες πλατφόρμες. Το ανοιχτό φόντο κυρίως για ιατρικά κείμενα, το σκούρο φόντο κυρίως για κείμενα που απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό. Να κάποιες εφαρμογές της εικόνας αυτής από διάφορα reports και περιοδικά. Οι εικόνες μας προσπαθούν να μεταφέρουν ιατρική πληροφορία και να δώσουν τα ιατρικά δεδομένα. Και στα social media είναι οι κάρτες που φτιάχνουμε και τα stories που ανεβάζουμε στο Instagram. Έχουμε ειδικά μεγέθη και πλαίσια στις εικόνες μας για να μπορούν να είναι κοινοποιήσιμα στα social media. Κρατώντας πάντα όλη την πληροφορία που είναι απαραίτητη για το χρήστη. Και μπορούμε επίσης να φτιάχνουμε, να δίνουμε εικόνες οι οποίες είναι κατάλληλες για αφίσες, όπως εδώ σε ένα συνέδριο που έγινε στη Νέα Υόρκη το 2019. Επίσης κάνω μοντέλα και σε εκμαγεία και εκτυπωμένα σε 3D printers ή σε κανονικούς printers. Εδώ βλέπετε μοντέλα από σιλικόνη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για άλλους επικοινωνιακούς σκοπούς. Ένας λοιπόν ιατρικός ειδικός οπτικοποίησης πρέπει να έχει πολλές γνώσεις και στην επιστήμη και στην εικονογράφηση, γιατί ο ιατρικός εικονογράφος μεταφράζει ιατρικές πληροφορίες σε οπτική εικόνα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να την κατανοήσουν καλύτερα. Έτσι, έχουμε την αισθητική, την ακρίβεια και την επιστήμη να συνενώνονται σε μία δουλειά. Έτσι, ο καλλιτέχνης και ο επιστήμονας δίνουν το καλύτερο τους εαυτό. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι ήταν ένας από τους πρώτους που έκαναν αυτή τη δουλειά. Είχε πολύ καλή επιστημονική κατανόηση της ανατομίας και πολύ καλά σχεδιαστικά skills, δεξιότητες. Οπότε κατάφερε και μας έδωσε αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Εδώ βλέπουμε άλλο ένα παράδειγμα από το 1535, όπου ήταν οι πρώτες απόπειρες να αναπαρασταθεί η ανατομία του ανθρώπου. Και εδώ μια εξαιρετικά δυνατή εικόνα, όπου ο άνθρωπος κρατά το δέρμα στο χέρι του και φαίνονται οι μυϊκοί ιστοί. Και άλλοι καλλιτέχνες μετά τον Νταβίντσι θέλησαν να δώσουν τέτοιες εικόνες επιστημονικές, επιστημονικών ενιών. Ο Φεσόλιος, για παράδειγμα, που βλέπετε εδώ, που μας έχει δώσει τις καλύτερες αναλύσεις, την καλύτερη ακρίβεια σε εικόνες ανατομίας. Να, και εδώ και μια τομή της κοιλιάς μιας εγγύου γυναίκας από το 1630. Την εποχή εκείνη, το 1600, άρχισε να αναδύεται η τέχνη της απεικόνησης της ανατομίας και οι ανατόμοι άρχισαν να συλλέγουν όλες αυτές τις εικόνες για να τις χρησιμοποιούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μέχρι το 1800 η ανατομία έγινε μια επιστήμη από μόνη της και πλέον δεν ήταν τόσο τέχνη, αλλά κυρίως επιστήμη. Και μέσω της απεικόνησης μπορούσε να μελετήσει όλες τις περιοχές του σώματος. Στο τέλος του 19ου αιώνα, ένας
άλλος εικονογράφος έφυγε από τον Τζον Χόπκινς, μάλλον ήρθε στο Τζον Χόπκινς για να γίνει ο πρώτος διευθυντής ιατρικής απεικόνησης στο Τζον Χόπκινς. Επίσης, πολλές νέες εκτυπωτικές μέθοδοι εμφανίστηκαν, κάτι που έδιναν τη δυνατότητα να υπάρχει καλύτερη αποτύπωση της εικόνας που έχει δημιουργηθεί. Οι σύγχρονοι εικονογράφοι ιατρικών θεμάτων χρησιμοποιούν και παραδοσιακές και ψηφιακές τεχνικές. Δουλεύουν σε νοσοκομεία, σε forensics, σε νομικά γραφεία, στην κυβέρνηση, σε πάρα πολλούς οργανισμούς και μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Στην Βόρεια Αμερική υπάρχουν τέσσερις σχολές. Στο Johns Hopkins, στο Georgia, στο Toronto και στο Illinois, στο Chicago, όπου μπορεί κανείς να εμβαθύνει τις γνώσεις της ιατρικής εικονογράφησης. Δεξιά βλέπετε τα προπτυχιακά προγράμματα που υπάρχουν στις ΗΠΑ. Και αυτοί είναι οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο που δίνουν προγράμματα ιατρικής απεικόνησης. Εδώ βλέπουμε στην Ιταλία, στη Γαλλία, στον Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία και στην Ελβετία. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα κοινά με φοιτητές ιατρικής ή φοιτητές διαφόρων βιολογικών σχολών, φυσιολογίας, ανατομίας, εμβριολογίας, καθώς και μαθήματα χρώματος, σχεδίου, φυσικά ψηφιακής απεικόνησης, web design και φυσικά παραδοσιακού σκίτσου και όλων των συναφών τεχνικών. Εδώ σας δείχνω την Διεθνή Ένωση Ιατρικών Εικονογράφων. Είναι ένας μεγάλος οργανισμός που βοηθά τους ενδιαφερόμενους να μάθουν για το επάγγελμα και προωθεί τα συμφέροντα του κλάδου. Και εδώ είναι μια λίστα με τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Ας επανέλθω λοιπόν στον κορονοϊό. Πολλή από τη δουλειά που έχω κάνει αφορούσε την ανταπόκριση σε επίγοντα περιστατικά. Έπρεπε να είμαστε σε θέση να δώσουμε πληροφόρηση με απλό, καλά οπτικοποιημένο, αλλά με ακρίβεια τρόπο. Σίγουρα υπήρχαν κάποια μοντέλα τα οποία είχαμε κάνει για την γρήπη, τα έναν ή ένα, για τον SARS και άλλους κορονοϊούς που είχαν εμφανιστεί. Εδώ βλέπετε το εργαστήριο του CDC. Βλέπετε όποτε προκύψει μια νέα κατάσταση πρέπει να είμαστε σε βάρδια 24 ώρες το 24ωρο, γιατί πολλές φορές είναι επίγον να βγει μια εικόνα για να ενημερωθεί το ευρύ κοινό για κάποιον επικείμενο κίνδυνο. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα, από την απεικόνηση μέχρι το branding, μέχρι το design, μέχρι τα πάντα. Είναι αυτό το JIC, που είναι το Joint Information Center, το κέντρο κοινής πληροφόρησης, είναι ανοιχτό συνέχεια, συλλέγει όλα τα απαραίτητα δεδομένα, τα μηνύματα τα οποία πρέπει να βγουν προς το κοινό και αποφασίζει με ποιο τρόπο θα δώσει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Έτσι λοιπόν τον Ιανουάριο, μόλις είχε ανοίξει το CDC, μας κάλεσαν να φτιάξουμε μια εικόνα για ένα νέο ιό, τον κοροναϊό.
Δεν τον ήξερε κανείς, ήταν αόρατος, έπρεπε όμως για λόγους επικοινωνίας να φτιάξουμε κάτι. Αυτό ξέραμε λοιπόν. Ξέραμε να φτιάχνουμε εικόνες οι οποίες τραβούσαν την προσοχή του κοινού για να δώσουν προσοχή σε κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, ώστε να καταλάβουν ότι ήταν μια σοβαρή κατάσταση, να μην το αφήσουν να περάσει. Και με τις εικόνες μας να μπορούν να βρούνε και κάποιες πηγές οι οποίες θα μπορούσαν να τους πληροφορήσουν περισσότερο. Σίγουρα ένας άνθρωπος θέλει να βρει πληροφορίες στο ίντερνετ, μπορεί να τα χάσει με όλη αυτή την πληροφορία που υπάρχει. Γι' αυτό έπρεπε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, μέσα σε μια εβδομάδα συγκεκριμένα, φτιάξαμε όλη την εικονογράφηση η οποία μας έδωσε όλες αυτές τις δυνατότητες. Προσπαθήσαμε να απεικονίσουμε και τις γενετικές πληροφορίες, όπως έρχονταν από τους επιστήμονες κατευθείαν. Επειδή και εγώ και ο Higgins γνωρίζουμε τις δομές των ιικών σχηματισμών, καταφέραμε να φτιάξουμε την έννοια της ακίδας της πρωτεΐνης, να την απεικονίσουμε με έναν τρόπο που να γίνει εύκολα αντιληπτός. Εκείνη την εποχή, επειδή δεν είχε γίνει ακόμα πανδημία, ούτε καν επιδημία, υπήρχε λίγη γνώση για το πώς ήταν ακριβώς η ακίδα της πρωτεΐνης. Οπότε έπρεπε να αντλήσουμε γνώση από άλλες παρόμοιες περιστάσεις. Βλέπετε εδώ την ακίδα. Βλέπετε τα αρχεία τα οποία χρησιμοποιούσαμε. Πήραμε υλικό από εργαστήρια, από μικροσκοπία, φωτογραφία μικροσκοπίου και προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μία εικόνα η οποία θα ήταν πιο σαφής και κατανοητή. Και μετά έπρεπε να ξεπλύσουμε και τον καλλιτέχνη μέσα μας για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύληπτη την εικόνα μας. Ξεκίνησαμε λοιπόν με τις λεπτομέρειες. Μειώσαμε τις λεπτομέρειες ώστε να αφήσουμε μόνο όσες ήταν απολύτως απαραίτητες. Μετά αρχίσαμε να κάνουμε φωτορεαλιστική απεικόνηση. Δουλέψαμε με την υφή, με το φωτισμό, με τις αντιθέσεις των χρωμάτων και των σκοτεινών φωτεινών περιοχών, γιατί αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο γραπώνει την προσοχή του θεατή. Επίσης, θέλουσαμε να δείξουμε την διαφορά που είχαν οι ακίδες μεταξύ τους και το χρώμα που χρησιμοποιήσαμε το χρησιμοποιήσαμε για να δείξουμε τη σοβαρότητα του ιού. Χρησιμοποιήσαμε το κόκκινο ακριβώς για να δείξουμε ότι είναι ένα αλέρτ, ένα συναγερμός αυτός για την υγεία. Με τον γκρίζο, την γκρίζα επιφάνεια, θέλαμε να δείξουμε πώς προκύπτουν αυτές οι πρωτεΐνες. Ήταν πολύ σημαντικό να δείξουμε αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του ιού, στο οποίο επικεντρωνόταν όλη η επιστημονική έρευνα. Σε όλη αυτή τη δουλειά φυσικά δεν χρειάζεται να πω ότι γινόντουσαν συνέχεια συμβούλια με τους επιστήμονες συναδέλφους για την ακρίβεια της δουλειάς μας. Παράλληλα, δουλεύαμε και στο γενικό πακέτο πληροφόρησης για τον ιό. Ξέραμε τι είδους πληροφορία χρειάζεται να πακετάρουμε ώστε να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για κάθε πεδίο. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήσαμε άλλα χρώματα, πιο ζεστά, πιο έντονα, για να δείξουμε την σοβαρότητα και την ακρίβεια της πληροφόρησης.
σε αυτή την εικόνα σας δείχνω πώς χρησιμοποιούσαν οι διάφορες πηγές ενημέρωσης την εικόνα μας, την απεικόνισή μας, η οποία ήταν τέτοια ώστε να δουλεύει σε κάθε επικοινωνιακό περιβάλλον. Και εδώ βλέπετε και την animated εκδοχή. Το κάτω το έχουμε βάλει στο CDC. Μπορεί κανείς να το κατεβάσει, να το χρησιμοποιήσει σε γραφικές αναπαραστάσεις δικού του υλικού, αν δουλεύει με τον κορονοϊό και χρειάζεται κάποια πρωτότυπα, μακέτες. Εδώ βλέπετε τα τριδιάστατα μοντέλα για την εκτύπωση, για τις εκτυπώσεις μας. Οπότε, αν μπει κανείς στο CDC, θα δει ότι έχουμε αρκετό υλικό στην πρώτη σελίδα για τον κορονοϊό. Όταν βγήκε με το πρώτο press kit από το CDC η εικόνα του κορονοϊού, είχε πάρα πολύ γρήγορη ανταπόκριση. Πάρα πολλά κατεβάσματα κάθε εβδομάδα, τα οποία αυξάνονταν συνέχεια. Πάρα πολλές χιλιάδες επισκέπτες έρχονταν στη σελίδα για να δουν τι είναι αυτός ο κορονοϊός. Είχαμε 40-50% αύξηση της επισκεψιμότητας κάθε μερικές μέρες. Παράλληλα, φυσικά, και τα ειδησιογραφικά πρακτορία, το BBC, το Reuters, όλοι προσπαθούσαν, μάλλον χρησιμοποιούσαν την εικόνα για τις ειδήσεις. Σε περιοδικά άρχισε να χρησιμοποιείται, να εδώ το βλέπουμε στο New Scientist, σε εφημερίδες, από το Atlanta Journal εδώ, και σε πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς χρησιμοποιούσαν αυτή την εικόνα στις ειδήσεις και ακόμα και στα σχολεία για λόγους εκπαιδευτικούς και σε όλο τον κόσμο. Εδώ είναι στην Ολλανδία, τηλεόραση και εφημερίδες. Αλλά και σε διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα. Το Saturday Night Live, για παράδειγμα, ήταν μια εκπομπή που φιλοξένησε την εικόνα μας, αλλά και πολλά ντοκιμαντέρ και ενημερωτικές εκπομπές. Και ξαφνικά άρχισαν οι ειδήσεις να αναρωτιούνται ποιος το έφτιαξε αυτή την εικόνα και άρχισαν να ασχολούνται και μαζί μας. Οπότε άρχισαν να δίνω συνεντεύξεις σε μέσα στην Βραζιλία, στην Αγγλία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Ολλανδία, στο CNN, σε πάρα πολλά μιμιέ. Εδώ βλέπετε κάποια από τα δημοσιεύματα αυτά. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι κατάφερε να γίνει αγαπητό, να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ και από τους ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να το χρησιμοποιούν με όποιο τρόπο ήθελαν, σε memes για παράδειγμα. Πινιάτας έφτιαχναν με κορονοϊούς ή κάνανε τατού, που μου φάνηκε πολύ cool. Ή φτιάχνανε διάφορα καφέ, διάφορα γλυκά. Και το κάνανε έτσι για αστείο, για να χαλαρώσει λίγο, να ελαφρύνει λίγο το πνεύμα του φόβου που είχαν οι άνθρωποι. Οπότε, ας πούμε, στην καραντίνα, μερικοί άνθρωποι φτιάχνανε τούρτα κορονοϊό. Και φυσικά, ξεκίνησε ένα καινούριο business από αυτό το σημείο. Φτιάχνανε κουλούρακια, φτιάχνανε τισέρτ, φτιάχνανε μολύβια, γόμες, μπισκότα.
ή ακόμα και οι μαθητές ζωγράφιζαν τους δικούς τους κοροναϊούς στις αίθουσες των σχολείων της Ατλάντα με τις οδηγίες των καθηγητών τους. Όλα τα παιδιά πλέον έχουν αυτή την εικόνα στο μυαλό τους. Αλλά υπάρχουν και οι μελλοντικοί εικονογράφοι οι οποίοι αναδύθηκαν μέσα από αυτό το κίνημα. Εδώ βλέπετε τη Rose, η οποία ίσως στο μέλλον με διαδεχθεί στο επάγγελμά μου και ήδη της αρέσει πάρα πολύ να ζωγραφίζει τους ιούς που υπάρχουν στον αέρα. Κάποια από τα επιτεύγματα της εικόνας αυτής ήταν ότι μπόρεσε να επιτύχει το στόχο της, τον επικοινωνιακό της στόχο. Και χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ σε πολλά, στα περισσότερα επιστημονικά περιοδικά το 2020. Πήραμε αρκετά πιστοποιητικά και βραβεία για το σχέδιο αυτό. Και στην κατηγορία γραφιστικής και στην κατηγορία επιστημονικής απεικόνησης. Και βέβαια στη Wikipedia έχει ανέβει η δική μας εικόνα. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Οπότε είναι εκπληκτικό να δει κανείς με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί κανείς να φτιάξει μια οπτικοποίηση και τι δύναμη έχει αυτή. Ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά που με καλέσατε σήμερα εδώ και μου δώσατε την ευκαιρία να σας δείξω, να μοιραστώ μαζί σας πώς έγιναν όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω εντυπωσιαστεί για το πώς απεικονίσατε τον κορονοϊό στο CDC. Η δουλειά σας είναι ένα κίνητρο για τους νέους ανθρώπους. Κάνετε αυτές τις απεικονίσεις και για τους γιατρούς για τις σύγχρονες προσεγγίσεις. Όχι, εγώ δεν κάνω εγχειρήσεις. Απεικόνιση εγχειρήσεων, αλλά υπάρχουν πραγματικά εικονογράφοι οι οποίοι απεικονίζουν τις διαδικασίες βήμα-βήμα μιας εγχείρησης, μιας επέμβασης. Για τους νέους ανθρώπους είναι ένα κίνητρο να βλέπουν αυτές τις εικόνες και να νιώθουν πως ίσως και αυτοί οι ίδιοι θα μπορούσαν να δώσουν μια διάσταση ιατρική στον ιό ή σε ένα βακτήριο. Τι θα ήθελες να πεις στους νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν μια τέτοια καριέρα, ποια είναι τα πρώτα βήματα να είσαι ιατρικός εικονογράφος? Είναι σημαντικό να ξέρεις να ζωγραφίζεις αρχικά, να σχεδιάζεις. Οπότε η απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος είναι μία από τις πιο δύσκολες. Και να ξεκινήσει κανείς από τα χέρια. Για να αποδοθούν σωστά χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Οπότε χρειάζεται επίσης να έχεις γνώση της ίδιας της επιστήμης. Αυτές είναι οι βάσεις, χημεία, βιολογία, ανατομία. Πολύ ενδιαφέρον. Η τεχνολογία σήμερα επιζητά εικονογράφηση για
Και έχουμε και την εξέλιξη της τεχνολογίας και έχουμε τη μεικτή πραγματικότητα, την εικονική πραγματικότητα. Ποια είναι τα βήματα που ακολουθείτε σήμερα και πώς θα εξελιχθούν στο μέλλον? Στο CDC ασχολούμαστε με την εικονική πραγματικότητα. Υπάρχει μια ειδική ομάδα και ουσιαστικά υπάρχει και κατάρτιση στο ίδιο το εργαστήριο. Η ιατρική εικονογράφηση, η απεικόνηση είναι πάρα πολύ σημαντική για πολλούς ανθρώπους και νομίζω ότι αποτελεί, είναι και το μέλλον και πρέπει να το ερευνήσουμε ακόμα περισσότερο. Για τους μαθητές. Θα πρέπει, είπατε ότι πρέπει οι μαθητές πρώτα να εκπαιδευτούν στα ιατρικά πέραν της εικονογράφησης. Έχουμε δει πολλούς νέους να δείχνουν ένα ταλέντο στην εικονογράφηση. Άρα πρέπει να καλύψουν και το κενό της γνώσης πέραν της απεικόνησης. Άρα αυτό είναι σημαντικό να διδάσκεται και σε ανώτερο επίπεδο. Έχω δει μαθητές από τα σχολεία κατώτερης εκπαίδευσης που είναι εκπληκτικά αυτά που κάνουν οι μαθητές. Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό το να βλέπεις νέους ανθρώπους να ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους απεικονίσεις. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στο Athens Science Festival. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια, Αλίσσα.